δηλώσεων και πληροφορίες, καλέστε στο 2682 8000 ή στο afroditehills.com. Πολίτης. 107.6. Το ραδιόφωνο του πολίτη. Πρωί-πρωί στα γήπεδα. Τον Παντελή, Παντελή σήμερα. Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές του πολίτη. Σήμερα ανοίγει η αυλαία για τα ημιτελικά του κυπέλλου. ΑΕΛ και Ολυμπιακός μπαίνουν στη μάχη. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΛ συγκεκριμένα στις 7 στο Μακάριο για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα σε αυτή τη φάση. Η ΑΕΛ εδώ και καιρό ξέρει ότι αυτά είναι τα παιχνίδια που μπορούν να τη σώσουν τη χρονιά. Πάει στο Λευκοσία με περίπου 3.000 φίλους στο πλευρό της και θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα που θα της δώσει το πλεονέκτημα για πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Από την πλευρά του Ολυμπιακός έχει το μυαλό στραμμένο στην παραμονή στο πρωτάθλημα. Έχει μάλιστα μπροστά του πολλές κομβικές μάχες, οπότε ρίχνει το βάρος εκεί. Αλλά σε αυτή τη φάση που έφτασε στα ημιτελικά δεν μπορεί να κάνει πίσω. Θα προσπαθήσει να πετύχει ό,τι καλύτερο και ίσως να προκριθεί και στον μεγάλο τελικό όπως είχε κάνει και πριν 2 χρόνια. Αξιοσημείωτο ότι πριν 2 χρόνια σε αυτή τη φάση στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός απέκλεισε ξανά την ίδια ομάδα που αντιμετωπίζει σήμερα την ΑΕΛ. Στον μπάσκετ η Ανόρθωση νίκησε χθες με 103-83 τον ΑΠΟΕΛ και πέρασε στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League. Στον άλλο αγώνα η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι, καθώς η ΑΕΛ κέρδισε τον Απόλλωνα με 75-72, ισοφάρισε σε 1-1 στις νίκες και έτσι πάνε σε τρίτο αγώνα για να κριθεί ποιος θα περάσει στην ημιτελική φάση οι δύο ομάδες. Την ήττα με 4-0 από το Κόσοβο γνώρισε χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ισλανδία η Εθνική Ομάδα Νεανίδων. Ο αγώνας ήταν για τον τρίτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων της UEFA, με τις νεανίδες μας να δέχονται έτσι μια ήττα βαριά βάση του πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση. Σήμερα έχουμε δράση με ντέρπι στην Ελλάδα, με τις αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής των play-off συνεχίζεται η Super League. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συγκρούονται στο Γιώργος Καραϊσκάκης και δεν έχουν άλλη επιλογή ουσιαστικά από το τρίποντο έτσι ώστε να μείνουν στο κόλπο για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη και έτσι αναζητά την πρώτη του νίκη στα play-off. Ενώ η ΑΕΚ έχει νέα εκτός έδρας αποστολή απέναντι στον Βόλο για να διατηρηθεί στην κορυφή. Να πάμε στα διεθνή. Λίβερπουλ και Τσέλσι έμειναν στο 0-0 στο χθεσινό μεταξύ τους ντέρπι. Έτσι οι δύο ομάδες που δεν τα πάνε καλά φέτος. Ούτε χθες πρόσφερα θέαμα, έμειναν στο 0-0. Έκπληξη είχαμε στη Γερμανία με τον αποκλεισμό της Bayern από το κύπελλο από τη Freiburg. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα η Freiburg πήρε την πρόκριση. Στην Ιταλία η Ίντερ έφυγε όρθια από την έδρα της Juventus 1-1 αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά για την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας. Αναμετρήθηκαν και τα ημιτελικά οι δύο ομάδες. Και από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η μάχη της Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ για τον ημιτελικό του Copa del Rey στις 10. Έχει το προβάδισμα η Μπαρσελόνα μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα. Ξεχωρίζουν επίσης οι αγώνες της Αγγλίας με τη Manchester United να φιλοξενεί την Bradford και τη West Ham να φιλοξενεί την Newcastle επίσης στις 10. Ωραία. Αυτά είχαμε. Ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Παντελή, καλημέρα, καλή δουλειά. Λοιπόν, τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι 9 η ώρα. Πρέπει να πάμε για να ακούσουμε και διαφημίσεις. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί 7 η ώρα. Ακολουθούν, είπαμε, διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων από τον Ερνέστο Μούσα και στη